Έχουμε δει ότι τον τελευταίο χρόνο υπάρχει ένας οργασμός, μπορώ να το πω, και κυρίως σε τεράστια, έχει εγκριθεί ήδη ένα τεράστιο φωτοβολταϊκό στο πάρκο στην κορυφή του Μενίκιου, όπως και πολλές εταιρείες κάνουν ανεμογεννήτρες, έχουν καταθέσει σχέδια σε περιοχές που πριν ήταν που είναι στην Ατούρα, αλλά ο νέος νόμος τους επιτρέπει υπό κάποιες προϋποθέσεις να κάνουν και εκεί. Ως προς αυτά, υποθέτω είστε με βάση την εισήγησή σας αντίθετη, έτσι. Δεν ξέρω. Προσέξτε. Ναι. Υπάρχει, ας πούμε, μάλλον θα πει ναι. Και αν κάτι θα προσθέσω, θα πω μετά. Υπάρχουν δεκάδες μελέτες που δείχνουν ότι μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας, τις ενεργειακές ανάγκες από εναλλακτικές μορφές ενέργειας, από ήπιες μορφές ενέργειας, από πράσινες μορφές ενέργειας, 2-10 φορές. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές μελέτες, λέω, από 2-10 φορές τις ανάγκες μας, πανελλαδικά, χωρίς να μπαίνουμε σε περιοχές Natura, χωρίς να μπαίνουμε και να χρησιμοποιούμε παραγωγική, αγροτική παραγωγική γη, χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα αισθητικής ή άλλα που ενοχλούν πολλούς πολίτες. Οπότε υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γίνει. Και θεωρούμε ότι χρειάζεται να υπάρχουν οι εγκαταστάσεις και σε περιοχές Natura και σε περιοχές που χρειάζεται να καταστρέψουν μεγάλους όγκους ορεινού χώρου για να περάσουν, να χτιστούν αυτές οι μονάδες και τελικά να δημιουργούν και σε κάποιους και αισθητικό πρόβλημα αλλά και πραγματικό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Οπότε υπάρχουν οι δυνατότητες για λύσεις. Το πρόβλημα είναι αυτές ότι όταν χωρούμε στις μεγάλες εταιρείες τα προνόμια και τις δυνατότητες, φτάνουμε σε αυτά τα προβλήματα. Ναι, έχουμε σε σχέση με τις μεγάλες αυτές... Γιατί να έρθει μια εταιρεία, ας πούμε, και να κάνει στο Μενίκιο, ξέρω εγώ, μια έκθεση όσο είναι η πόλη των Σερών? Γιατί είναι πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι. Η οικονομία βασίζεται στην ενέργεια. Η ζωή μας βασίζεται στην ενέργεια. Οπότε, όταν καταφέρνεις και οι ήπιες μορφές ενέργειας ουσιαστικά μπορούν να παράγουν με τελικό μηδενικό οριακό κόστος. Δηλαδή, κάνουμε την εγκατάσταση και μετά παράγει κατά βάση. Ποιος δεν θα θέλει, ποια μεγάλη εταιρεία δεν θα ήθελε να κάνει μια τέτοια επένδυση? Εγώ θα ήθελα λίγο να απαντήσω και στο ζήτημα της συνεργασίας. Ναι, είμαστε ανοιχτοί στο να συζητήσουμε. Και αυτό τι σημαίνει, γιατί το σύνταγμά μας δεν πολύ βοηθάει, γιατί είναι διερευνητική. Στη διερευνητική θα πούμε ναι, αλλά για να πούμε ένα τελικό όχι, θα χρειαστεί να υπάρξει αναλυτική προγραμματική συμφωνία με χρονοδιάγραμμα, η οποία θα πάει στα μέλη των κομμάτων να εγκριθεί. Γι' αυτό είδατε έναν δισταγμό να απαντήσουμε σε αυτό. Αυτό όμως είναι χρονοβόρο. Δεν είναι χρονοβόρο, γιατί οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης γίνονται μετά από 2 εβδομάδες, 20 μέρες και θα έπρεπε να υπάρχει και μεγαλύτερη ευχέρεια στη Βουλή, που σημαίνει ότι το καταρχήν έχει το χρόνο να υλοποιηθεί ώστε να είναι αναλυτική προγραμματική συμφωνία, όπου τελική έγκριση της κυβέρνησης γίνεται στη Βουλή. Αυτό, είναι ενδυνάμωση της δημοκρατίας, ότι δεν είναι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, αλλά είναι συμφωνίες που ελέγχονται, και αυτός είναι ο ρόλος μας, να ελέγχουμε στη Βουλή πάντα την υλοποίηση μιας τέτοιας αναλυτικής συμφωνίας. Αυτό το ενδεχόμενο το έχετε συζητήσει μεταξύ σας οι 7 που συμμετέχετε? Ρωτάω υπό ποια έννοια. Τώρα οι εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική. Μία ενδεχόμενη εκλογή σας θα βγάλει 8 βουλευτές. Οι επόμενες όμως, εάν δεν σχηματιστεί η κυβέρνηση, θα γίνουν ενισχυμένοι, που κατά πάσα πιθανότητα θα είστε εκτός. Θέλω να πω, το έχετε συζητήσει οι 7, γιατί δεν είστε ένα, για να πω ότι είναι τέτοιο, αυτό το ενδεχόμενο. Πάμε πολύ προθύστερα, αλλά... Απαντάμε αυτά που μπορούμε. Ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προσωπικά απαντήσεις ή ως σχήμα ναι, ναι, ναι. καθένα, αλλά λέμε αυτά που αυτή τη στιγμή είναι εφικτά να γίνουν. Μείναμε σε ένα γενικό επίπεδο. Εκείνο που σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να οπισθοχωρήσουμε
είναι ότι πρέπει να γίνει έγκαιρα ένας προγραμματικός διάλογος, ανεξάρτητα αν κανείς θα κατέβει ή όχι. Είτε αυτό αφορά τις αυτοδιοικητικές, είτε αφορά τις εθνικές. Γιατί μέσα στις ασφικτικές προθεσμίες, όταν παίρνει κάποιος εντολή, σου βάζουν το δίλημα ναι ή όχι. Αυτό. Δεν είναι έτσι το σύστημα δομημένο στην Ελλάδα. Σε άλλες χώρες γίνονται, ας πούμε, δημοτικές εκλογές. Ξέρω γιατί, ας πούμε, η Μαρία Βασιλάκου που είναι μαζί μας και ήταν αντιδήμαρχος στη Βιέννη, και εκεί μιλάμε για κρατήδιο, έτσι. Ήταν πρόγραμμα αναλυτικό, οι πιθανοί σύμμαχοι, για το τι θα κάνουν την επόμενη πενταετία στη Βιέννη. Και στο τέλος είπαν, από αυτό πετύχαμε το 80%. Εδώ δεν υπάρχει πραγματικός διάλογος. Επομένως, μπορώ να σας πω εκ των προτέρων, ότι όσοι μας έρθουν να μας βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό, είμαστε στη Βουλή και πούνε ναι ή όχι, πάρε μια θέση υπουργού κτλ. Έχουμε δει στο παρελθόν ότι πολλές φορές αυτές οι θέσεις είναι εικονικές. Και αν δεν μπορείς να ασκήσεις πραγματικές πολιτικές, μιλάμε λοιπόν για προγραμματικές δεσμεύσεις και διάλογο έγκαιρα και όχι της τελευταίας στιγμής. Τελεία. Όσον αφορά το ενεργειακό, επανέρχομαι γιατί εδώ δίπλα υπάρχει μια χώρα, η Βουλγαρία, που έχει πυρηνικό εργοστάσιο. Υπάρχει και ένα παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι τα ορυκτά καύσιμα που επιδεινώνουν την κλιματική κρίση. Αυτό δεν μπορεί παρά να αντιμετωπιστεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όποιοι αντιδρούν άκρητα βουνά χωρίς αιωλικά, για παράδειγμα, εμείς λέμε όχι. Δεν γίνεται να το πεις αυτό, διότι μπορείς να πεις όχι πάνω από τα 700 μέτρα. Μπορείς να πεις σε υποβαθμισμένες περιοχές, σε υποβαθμισμένες ήδη περιοχές. Μπορείς να πεις ότι πρέπει να γίνουν δημοσυνεταιριστικές επιχειρήσεις όπου οι τοπικές κοινωνίες να είναι μέσα στην παραγωγή ενέργειας, να ελέγχουν και τους όρους τους περιβαλλοντικούς, αλλά και να μένουν ωφέλη στην κοινότητα. Μπορείς να πεις ότι πρέπει να γίνουν, να δοθεί έμφαση στις ενεργειακές κοινότητες, όπου η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είναι μέσα. Όχι να έρχονται κάποιοι ξένοι επενδυτές πολυεθνικές μέσα στη νύχτα, χωρίς σεβασμό στους περιβαλλοντικούς όρους, να ανοίγουν τεράστιους δρόμους για να περάσουν οι φτερωτές των 100 μέτρων και στην ουσία να συκοφαντούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι ο αστήρευτος ήλιος και ο άνεμος. Η Βουλγαρία λοιπόν έχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο και έχουμε κάνει επανειλημμένα κινήσεις για να μπει ένα τέρμα. Σιγά σιγά κλείνουν οι μονάδες. Τι είπε η κυβέρνηση πέρυσι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Έκανε απευθείας πρόταση στη βουλγάρικη κυβέρνηση για να δημιουργηθεί πυρηνικό εργοστάσιο με ελληνικά χρήματα επένδυση και να στέλνουν την ενέργεια. Εδώ. Δηλαδή, σου λέει, αφού εδώ αντιδρούν, αφού εδώ είναι σεισμογενείς, να το κάνουμε στη Βουλγαρία που έχουν εξοικειωθεί με τον κίνδυνο. Αυτό για μας είναι άλλος ένας μεγάλος κίνδυνος. Δεν μπορούμε να λέμε απλώς μας ενοχλεί το μεγάλο μέγεθος και να μην έχουμε εναλλακτικές προτάσεις. Θα μπορούσαμε να χαϊδεύουμε κάθε διαμαρτυρία και να πούμε στο τέλος μαζί σας. Δεν το κάνουμε, γιατί θέλουμε να έχουμε ένα συνολικό σχεδιασμό με εναλλακτικές λύσεις που θα αφήνουν στην άκρη την πυρηνική ενέργεια. Γιατί οι Βούλγαροι λένε θα το κάνετε εδώ, αλλά θα παίρνετε και τα πυρηνικά απόλυτα στη χώρα σας. Πού θα πάνε αυτά? Άρα λοιπόν υπάρχουν επικίνδυνες τεχνολογίες. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στο Ακούγιο, που στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο πυρηνικό εργοστάσιο στην Τουρκία, δεν συζητάνε που γίνεται με ρώσικη τεχνολογία, τι κίνδυνος απέναντι από την Κύπρο. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο όχι στην πυρηνική ενέργεια και βρίσκουμε συμμάχους σε όλα τα Βαλκάνια γι' αυτό. Υπάρχει ένα όχι στα αφαρονικά έργα, υπάρχει ένα όχι στα ορυκτά καύσιμα, δεν μπορείς να είσαι συνέχεια όχι. Πρέπει να είσαι στο ναι, γι' αυτό και ζητάμε ένα νέο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που να μην βλάπτει το περιβάλλον. Έχουμε προτάσεις και γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση μια επόμενη φορά. Οι πολιτικές, οι οποίες παίρνουν χαμηλής κλίμακας επενδύσεις στα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να δημιουργείς αυτάρκεια στα νοικοκυριά, αυτάρκεια στις πόλεις, αυτάρκεια στις περιφέρειες και τελικά σε επίπεδο κράτους. Εδώ ακούμε ότι θα γίνουμε την πάρη από τις εξορίξεις στη Μεσόγειο. Αντίθετες με τις επιλογές, αφού υποτίθεται ότι τα ορυκτά καύσιμα σταματάνε γιατί τροφοδοτούν την κλιματική ενέργεια.
ακούμε, για, όχι ακούμε, αδειοδοτούν τεράστιες επενδύσεις οι οποίες καταστρέφουν βουνά, καταστρέφουν νησιά, καταστρέφουν τα πάντα. Και μιλάμε, ακούμε από την άλλη πλευρά να λένε ότι θέλουμε για, για τη βιοποικιλότητα, ότι προσπαθούμε να σώσουμε τη βιοποικιλότητα για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κλιματική αλλαγή. Εάν αυτά τα, δεν πάμε σε ήπια και σε νόμιμα πράγματα, όλα αυτά που γίνονται είναι εκτός κάθε λογικής. Εάν δεν πάμε σε ήπιες ανανεώσιμες μικρής κλίμακας, να μπορούν απλά να έχουμε ρεύμα, γιατί και όλοι θέλουμε ρεύμα. Όχι σε μεγάλες αδειοδοτήσεις. Ήδη ζητάμε στο πρόγραμμά μας να πάρουν πίσω αυτές οι αδειοδοτήσεις μέχρι να γίνει το η χωροθέτηση σωστά και οι περιβαλλοντικές μελέτες. Εμείς έχουμε τελειώσει.